Είναι γνωστή και σαν ιερή γάτα της Μπούρμα και εικάζεται ότι προήλθε από τους ναούς της Μπούρμα. Έχει πιο στενό πρόσωπο και πιο μακρύ σώμα από μια τυπική μακρότριχη γάτα, με σημάδια που θυμίζουν σιαμέζα γάτα. Προφανώς είναι μια εξέλιξη από διασταύρωση σιαμέζας με δίχρωμες μακρύτριχες. Υπάρχουν ποικιλίες στις ράτσες. Οι ποικιλίες αφορούν το χρωματισμό του σώματος και των άκρων. Υπάρχουν οι εξής ποικιλίες. Σώμα χρώματος μπες χρυσό με στίγματα καφέ της Lord. Σώμα με μπες χρυσό με στίγματα μπλε γκρι. Το σώμα είναι φιλτισένιο με στίγματα σοκολατή. Το σώμα έχει χρώμα άσπρο χιονιού με στίγματα γκρι με απόκρωση ροζ. Η ανάπτυξη των ποικιλιών είναι το αποτέλεσμα της σύγχρονης επιλεκτικής αναπαραγωγής. Οι γάτες Βιρμανίας αναγνωρίστηκαν σαν ράτσα το 1926 στη Γαλλία, το 1966 στη Βρετανία και το 1967 στην Αμερική. Το κεφάλι τους είναι εντελώς στρογγυλό και φαρδί, με γεμάτα μάγουλα και μύτη μεσαίου μεγέθους. Το πρότυπο της ράτσας στην Αμερική απαιτεί να είναι ρωμαϊκή και το μπροστινό μέρος του κεφαλιού να είναι ελαφρά γερτό και να πέφτει προς τα πίσω. Τα μάτια είναι στρογγυλά, αρκετά μακριά μεταξύ τους και ελαφρά λοξά. Το χρώμα είναι ζαφυρένιο μπλε. Τα αυτιά είναι μεσαίου μεγέθους με στρογγυλεμένες άκρες και είναι τόσο φαρδιά στη βάση όσο είναι το ύψος τους. Το σώμα είναι μακρύ με δυνατή κατασκευή αλλά αρκετά ακίνητο. Το τρίχωμα είναι μεσαίου μεγέθους και μεταξένιο στην υφή. Το αγγλικό πρότυπο της φυλής απαιτεί το τρίχωμα να είναι μπες χρυσό με στίγματα μπλε γκρι, ενώ το αμερικάνικο πρότυπο θέλει να είναι μπλε άσπρο με σκούρα μπλε στίγματα. Το τρίχωμα στο σώμα δεν μπερδεύεται, ενώ στην περιοχή της κοιλιάς έχει τάσεις για μπούκλες. Η ουρά είναι μεσαίου μεγέθους και πυκνή, αλλά μακρύτερη και κομψότερη από τις αντίστοιχες μακρότυχες ράτσες. Τα πόδια είναι μεσαίου μεγέθους και χοντρά, ενώ τα πέλματα είναι μεγάλα και στρογγυλά, με τις άκρες τους να είναι χρώματος άσπρου. Η Βιρμανίας είναι μια γάτα χαριτωμένη, έξυπνη, ήρεμη, στοργική, πολιτισμένη, ευγενική. Προσαρμόζεται με τα άλλα ζώα και απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή.